Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλημέρα εδώ πέρα. Έχουμε εκλεκτούς στην παρέα μας. Ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, καθηγητής πνευμονολογίας, γνωστός φίλος. Τα έχουμε πει δεκάδες φορές, μην πω και παραπάνω. Και η κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, χρησιμότατη, γενικός και ειδικός στην περίπτωσή μας. Γιατρέ μου, να ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι πολλοί κόσμος δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Ας πούμε ότι εγώ ως καμπουράκης με πιάνει. Ξυπνάω το πρωί και έχω βιχαλάκι, δύσπνοια, δεν μπορώ να αναπνεύσω καλά και πυρετώ. Αυτά είναι τα τρία. Ναι. Και 38, 37,5, 10, τι. Ναι. Πυρετός, βήχας και αναπνευστική δυσχέρεια θα την πούμε. Κάποια δυσκολία αναπνευστική. Στην αναπνοή. Ναι, δεν έχω αρκετό οξυγόνο. Είναι η τριάδα που βάζει την κλινική διάγνωση της λίμωξης από τον κορονοϊό. Ξυπνάω λοιπόν το πρωί και έχω ψιλοδύσπνοια, πυρετό και βήχα. Μάλιστα. Ξηρό βήχα, έτσι. Μπορεί να είναι ξηρός, τι λέω τώρα βήχας. Εγώ. Τι λέω εκείνη τη στιγμή. Ότι έχω λίμωξη από κορονοϊό. Δεν το ξέρω, μπορεί να μην έχω. Εγώ θα κάνω ό,τι έχω. Κλινικά έχετε νόσο. Μάλιστα. Και πρέπει ο κάθε Έλληνας πολίτης να γνωρίζει αυτή την τριάδα των συμπτωμάτων, η οποία μπορεί να υποστηρίζεται και από κάποια πρόσθετα που θα αναφέρω τώρα. Είναι αρθρώσεις, ξέρω εγώ. Πάνω στις αρθρώσεις, πονοκέφαλο. Τα τρία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Καταρροή. Να τα τελειώσω όλα γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να μάθει ο κόσμος τη διάγνωση. Να κάνει αυτοδιάγνωση. Να κάνει αυτοδιάγνωση. Για πες. Έτσι πρέπει να κινηθούμε. Ναι. Τα πρόσθετα είναι πονοκέφαλος, καταρροή, πόνο στο λαιμό, πόνο στις αρθρώσεις, αίσθημα κακουχίας ή και πεπτικά ενοχλήματα. Τύπου διάρειας ή δυσανεξία στη λήψη τροφής. Αναγούλες κλπ. Όταν κάτι από αυτό υποστηρίζει έστω τα δύο από τα πρώτα, τον πυρετό και το βήχα. Η διάγνωση λες εσύ, έχω, τελείωσε. Οποιοδήποτε ιατρός, αν εξετάσει αυτόν τον ασθενή, σε αυτά τα δεδομένα θα στηριχθεί και θα βάλει την κλινική διάγνωση, την οποία σκόπιμο είναι να μπορεί να την κάνει ο καθένας. Λέω λοιπόν εγώ. Τα έχω αυτά, τελείωσε. Έχω κορονοϊό. Τι κάνω. Να πω τι δεν κάνετε. Τι δεν κάνω. Δεν πάτε στο νοσοκομείο. Τέλος. Απαγορεύεται να πάτε στο νοσοκομείο. Δεν πάτε στο ιατρείο του ιατρού σας. Τον ειδοποιείτε τηλεφωνικά. Γιατί δεν πάμε στο νοσοκομείο. Ναι. Διότι όλη η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της επιταχυνόμενης φάσης της λίμωξης από τον κορονοϊό. Όλη η προσπάθεια αποβλέπει στο να επιβραδύνει το κύμα της αύξησης έτσι ώστε το υγειονομικό σύστημα να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό. Μάλιστα. Το να φορτώνουμε το υγειονομικό μας σύστημα, αρχής γενομένης από τα νοσοκομεία, με μια άσκοπη δουλειά. Ναι, αλλά εγώ νιώθω ανασφαλής, ρε παιδί μου. Λέω, είμαι άρρωστος, θα πάω στο νοσοκομείο. Συμφωνώ. Αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Διότι και να πάτε στο νοσοκομείο, κύριε Καμπουράκη μου, εάν μεν έχετε την διάγνωση και επισημοποιηθεί η διάγνωση εκεί, η οδηγία που θα πάρετε είναι πηγαίνετε στο σπίτι σας και απομονωθείτε και αντιμετωπίστε το μόνο σας. Μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες που θα κρυθεί, όπως βαριά δύσμια, συνυπάρχουσα νόσος πολύ βαριά και κριτήριο ιατρικό εδώ. Δεν θέλω να βάλουμε οδηγίες στο κοινό. Τώρα λέμε για τον καθένα που αυτό. Από εκεί και πέρα θα μιλήσετε με τον γιατρό σας. Και αν δεν έχω. Αν δεν έχετε, πάλι θα έχετε μπει. Ενώ πριν Όχι. Το αρνητικό τεστ δεν θα σας βεβαιώσει ότι δεν έχετε. Θα σας πει ότι δεν έχετε θετικοποιηθεί τώρα που κάναμε την εξέταση. Άρα πάλι με τα κλινικά δεδομένα θα ακολουθήσετε τις οδηγίες του νοσούντος και αυτοθεραπευόμενου στο σπίτι. Άρα ούτως ή άλλως είναι άσκοπο, επικίνδυνο και μόνο αρνητικές επιπτώσεις έχει. Και έχω λοιπόν τον πατέρα μου, ο οποίος είναι 90 χρονών, στο σπίτι και το παρουσιάζει αυτός. Ναι. 90 χρονών έχει άλλα προβλήματα. Με το θεράποντα. Αυτό τι κάνω. Θα επικοινωνήσετε με το θεράποντα ιατρό του πατέρα σας. Μάλιστα. Θα του εξηγήσετε τι συμβαίνει. Θα κρίνει εκείνος όλο το περιστατικό όπως το γνωρίζει. Μάλιστα. Θα κρίνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι σήμερα στο σπίτι και πόσο μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι ο πατέρας σας. Ναι. Και εάν εκείνος αποφασίσει με όλα αυτά τα κριτήρια ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, θα ειδοποιηθεί ο ΕΟΔΗ, θα στείλει το κατάλληλο όχημα, έτσι ώστε κάτω από συνθήκες
ασφαλής μεταφοράς. Δεν τον κάνω λοιπόν με τα μάξι και τον πάω στον Ευαγγελισμό στο Αττικό. Αλλά επειδή αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη σύνεση και με μεγάλη φιδό, καλό είναι οι συνάδελφοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, οι ιατροί, να γνωρίζουν ότι δεν είναι θεμητό να καταφεύγουν στην εντός εισαγωγικών εύκολη λύση. Διότι αυτό θα κολαψάρει το σύστημα και στη συνέχεια όλη η ιατρική δομή του τόπου θα εμφανιστεί ανεπαρκής να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Δηλαδή βλέπετε διάθεση σε αρκετούς γιατρούς για να μην δημιουργηθεί κάποιο περαιτέρω πρόβλημα να στέλνουν εύκολα στα νοσοκομεία. Όχι, ξέρουν όλοι οι γιατροί. Δεν λέω. Κύριε καθηγητά, ξέρουν όλοι οι γιατροί. Απλώς κάνει. Ξέρουν και νομίζω ότι μπορούν να το αντιληφθούν. Και αυτή τη στιγμή εγώ αυτά τα λέω όχι όλοι οι γιατροί. Δεν τα συμβουλεύω ως ειδικός με περγαμηντές, αλλά ως κλινικός μαχόμενος ιατρός 50 χρόνων άσκησης της ιατρικής. Για να πάμε και στην κυρία Ζωγράφου, μία ερώτηση. Εχθές κάναμε εδώ μία συζήτηση, ήταν και η κυρία Λινού, και έλεγε ότι ακόμα και με τις προσλήψεις οι οποίες θα γίνουν τώρα, θα χρειαστεί και ένας χρόνος μέχρι να μπουν στο πνεύμα γιατροί που μπορεί τώρα να δουν για πρώτη φορά τα πρακτικά του πράγματος. Τι λέτε εσείς? Η προστασία, η καλύτερη ενίσχυση που έχουμε να κάνουμε στο υγειονομικό σύστημα της χώρας είναι να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Αυτό προτείνω εγώ. Εντάξει. Και στα ιατρία δεν πρέπει να πηγαίνουν ένα σκόπο οι ιατροί, οι ασθενείς. Θα πρέπει να επικοινωνούν με τον γιατρό τους και όταν εκείνος κρίνει ότι πρέπει να τους εξετάσει, τότε θα πηγαίνουν. Λοιπόν, κυρία Ζωγράφο, για πείτε μας τώρα. Αρρωσταίνω εγώ, ξυπνάω με βήκα από αυτό, με όλα αυτά τα συμπτώματα και με πιάνει ένας πανικός. Έχω και τον Πεχράκη που μου λέει: δεν θα πας στο νοσοκομείο, διότι δεν θα κάνεις τίποτα. Εδώ θα γυρίσει έτσι κι αλλιώς και με πιάνει ένας πανικός, μια τρέλα και λέω: παιδιά, τι θα απογίνω, θα πεθάνω. Αυτό τι είναι τώρα? Αυτός ο φόβος όμως, κύριε Καμπουράκη, είναι μια πάρα πολύ φυσιολογική αντίδραση σε πρώτη φάση του ψυχισμού μας. Εντάξει. Σε πρώτη φάση. Ναι. Αργότερα από το να εξελιχθεί ο φόβος σε πραγματική φοβία, που είναι ένας, η πραγματική φοβία, η φοβία είναι ένας παράλογος φόβος σχετικά με αυτό που συμβαίνει, χρειάζεται μια διαδικασία εκλογήκευσης. Ένας χρόνος μέσα στον οποίο θα εκλογικεύσω από τη φοβία στο φόβο, δηλαδή θα μεταφέρω πάλι τη φοβία στο φόβο. Πανικό, τον αρχικό. Από τον πανικό, δηλαδή από το... Πραγματικά πρέπει να φοβόμαστε. Δεν πρέπει να είμαστε χαλαροί. Και ούτε να νιώθουμε τύψεις για τα συναισθήματά μας, αλλά γρήγορα να το εκλογικεύουμε. Ακριβώς. Γρήγορα να το εκλογικεύσουμε. Πώς εκλογικεύω? Καλό το γιατρό μου. Ναι. Πάντα η πηγή του μηνύματος είναι αυτή η οποία με βοηθάει να κάνω μια αντιστάθμιση λοιπόν, και μια ισορροπία. Πω, για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε ακόμη πιο καθαρά, να τακτοποιήσουμε έτσι λίγο το μικροφωνάκι σας. Ξέρετε ότι έχουμε και το. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Για συνεχίστε κανονικά το συλλογισμό σας. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, εκλογικεύω καλώντας το γιατρό μου και του εξηγώ τα συμπτώματα και από εκεί και πέρα. Θα σου πει πέντε πράγματα, θα νιώσει πιο ασφαλής θεωρητικός, έτσι. Έτσι. Αυτή τώρα, είναι η αρχή της ασφάλειας. Τόσοι celebrities, συνάδελφοι, κάτι γνωστοί, κάτι ηθοποιοί κτλ. Οι οποίοι βγαίνουν στο Facebook και λένε είμαι θετικός στον κορονοϊό. Κάνουν καλό. Φυσικά και κάνουν καλό. Καλό κάνουν. Διότι η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοξεκίνησε, άκουγε όλο κορονοϊό και σου λέγε: όπα, φύγε. Υπήρχε ένα είδο ρατσισμού, ένα είδο. Καλά, ξέρετε. Και τώρα υπάρχει. Σιγά σιγά. Ναι, αλλά θέλει μια διαδικασία προσαρμογή. Και η προσαρμογή, μέχρι να φτάσει στην πειθαρχία, έχει κάποια στάδια. Δηλαδή, η βασική έννοια τη προσαρμογή είναι βασική έννοια τη κοινωνική ψυχολογία. Πρέπει να την ξέρουν άτομα και ομάδε. Οπότε, πώ ξεκινάμε? Η προσαρμογή τι έχει ανάγκη? Έχει ανάγκη τη συμμόρφωση. Πρέπει δηλαδή το άτομο να συμμορφωθεί προς τις επιταγές. Ναι. Η συμμόρφωση πρέπει να γίνει υπακοή, να υπακούω τον κανόνα. Η υπακοή πρέπει να γίνει πειθαρχία. Αυτοί οι κανόνες για τους Ελληνάρες ισχύουνε? Ναι. Δεν έχουν προσαρμοστεί. Για αυτούς που πήγανε κάτω ακόμα στην παραλία, χθες στα σούπερ μάρκετ με τα καρότσια, τα γεμάτα, με τα χαρτιά υγεία. Αλλά το σούπερ μάρκετ έχει πρώτη αντίδραση. Σας έχω και χειρότερο. Σας έχω και χειρότερο από έτσι, αυτό. Αλλά έτσι δεν είναι, έτσι. Κύριε Καμπουράκη, Παρασκευή πρωί έρχεται μια κυρία στο γραφείο μου και μου λέει: μα φοβήθηκα. Λέω: γιατί? Η οποία έχει παιδί με θέμα. Έτσι. Ναι, okay. Και μου λέει: φοβήθηκα γιατί πήγα στον τελευταίο όροφο γνωστού σούπερ μάρκετ και τι είδα? Λέω: τι είδες? Ήτανε όλοι, λέει, ηλικιωμένοι και απολάμβαναν καφέ και θάλασσα. Υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός όμως, κύριε Ζωγράφου. Δηλαδή τώρα οι μικροί κοιτάνε τους μεγάλους, οι μεγάλοι τους μικρούς, ότι φταίνε οι άλλοι που είναι έξω. Να κάτσουμε σπίτι και να μην κοιτάμε κανένα. Τι γίνεται? Ακριβώς. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν πάρει το μήνυμα ακόμη. Γιατρέ μου, πώς αντιδρούμε εμείς? Μας βλέπεις πειθαρχημένους? Ναι.
Νομίζω ότι καλά πηγαίνει. Αλήθεια. Νομίζω ότι η πορεία της ελληνικής κοινωνίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου θετική πρέπει να κριθεί σε σύγκριση με το τι έχει γίνει σε άλλες χώρες. Και εάν από εδώ και πέρα διαχειριστούμε τη φάση της νόσησης σωστά, στη φάση της πρόληψης κινηθήκαμε πολύ σωστά, έγκαιρα πήραμε μέτρα, έγκαιρα τα ακολουθούμε. Κάποιες παραβιάσεις θα γίνονται πάντοτε, ό,τι να κάνουμε. Ναι, θα τις μαζέψουμε κι αυτές. Να πούμε και δύο λόγια για το πώς ο κάθε ασθενής, αφού κάνει τη διάγνωση, πώς θα κάνει και τη θεραπεία του στη συνέχεια. Α, εμείς θα αυτοθεραπευτούμε κιόλας. Βεβαίως. Άντε, πες, έτσι πρέπει να γίνει. Θα αυτοθεραπευτούμε. Μπορεί να έχουμε την συμπαράσταση, την τηλεφωνική του ιατρού μας, αλλά η βασική θεραπεία είναι πια. Να απομονωθεί ο ασθενής, ο Πάσχων, σε ένα δωμάτιο, να γνωρίζει ότι 85% πιθανότητες έχει να το περάσει εκεί, όπως έχει περάσει δεκάδες κρυολογήματα και δεκάδες γρήπες μέχρι σήμερα στη ζωή του. Ναι. Έτσι θα περάσει το αυτό. Απλώς δεν θα έχει τον άλλο να τον, από πάνω να τον... Δεν θέλει κανένα. Θα απομονωθεί. Θα τηρήσει όρους αντισηψίας και απολύμασης όσο μπορεί στα χέρια του. Ή δυνατόν θα χρησιμοποιεί δική του τουαλέτα ή θα την απολυμμένει όσο μπορεί μετά τη χρήση. Βασικό είναι αυτό. Τα είδη της διατροφής του, τα σκεύη. Αν πηγαίνουν σε ένα ηλεκτρικό πλυντήριο, θερμαίνονται και είναι εντάξει. Εάν όχι, θα πλένονται με επιμέλεια και δεν θα χρησιμοποιούνται πριν πληθούν από άλλον, έτσι ώστε να διατηρηθεί στο δωμάτιό του και μέσα στο σπίτι του. Χάπια ότι... δεν θα πάρουμε τίποτα. Χωρίς χάπια γίνεται να θεραπευτούμε εγώ με του χαπιού. Τα ζεστά του και συμπτωματική αγωγή ή οτιδήποτε άλλο ο θεράπων ιατρός του συστήσει από το τηλέφωνο. Τους δίνουν κάτι τώρα οι γιατρέ μου, ή τι του κάνετε από κανένα τέτοιο, δηλαδή, έτσι, αντιπαιρετικά ή αυτά. Αντιπαιρετικά και τελείως συμπτωματική αγωγή. Ναι, γιατί διαβάζουμε και για τα εμβόλια που χρησιμοποιήθηκαν σε έμπολα και τα λοιπά, που χρησιμοποιούνται πειραματικά και σου λέει ο κόσμος αυτά. Κοιτάξτε, πρέπει να πάρω όλοι για να θεραπευτούμε. Δεν είναι η λύση του προβλήματος αυτή καθόλου. Η λύση του προβλήματος του κάθε ασθενούς είναι μόνος του να το αυτοδιαχειριστεί. Τόσο σε επίπεδο διάγνωσης, όσο και σε επίπεδο θεραπείας, να μην πάει στο νοσοκομείο, να επικοινωνήσει με τον θεράποντα γιατρό του για πρόσθετη, ούτε στο ιατρείο, να επικοινωνήσει με τον θεράποντα γιατρό του για οποιαδήποτε πρόσθετη οδηγία. Και έτσι θα το ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Μέσα κλεισμένος. Τώρα μπορώ να κάψω δύο τσιγαράκια, έτσι. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Το κάψιμο είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι εκείνη η οποία περισσότερο από κάθε άλλο νόσημα κινδυνεύει. Ο ίδιος ο κορονοϊός το τσιγάρο συνδέονται απευθείας. Βεβαίως. Δηλαδή. Δηλαδή διευκολύνεται η μετάδοσή του από καπνίζοντα μέσω των σωματιδίων του καπνού που εκμένει και που αιωρούνται περισσότερο. Το έτσι. Έχουν τον ιό επάνω τους όλα αυτά, άμα πας και κάποιος. Άρα κινδυνεύουν οι διπλανοί με το παθητικό κάπνισμα να προκολούν το κορονοϊό. Περισσότερο. Και είναι και ο ίδιος καπνιστής ευαίσθητος. Να είμαστε σαφείς, αυτό έχει αποδειχθεί για την γρίπη. Mm-hmm. Δεν έχει αποδειχθεί για τον κορονοϊό, αλλά κατ' επέκταση... Τι δηλαδή, άμα φυσήξω εγώ στο μούμουτρο του Μπεχράκη έτσι... Θα κολλήσει, ενώ άμα έχω τσιγάρο και το φυσήξω, θα κολλήσει ευκολότερα. Βέβαια, ορίζεται περισσότερη ώρα στον αέρα καθώς. Μια χαρά είμαστε. Με τα σωματίδια, με τα... Να ρωτήσω τώρα λίγο την κυρία Ζωγράφου. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι τελείως μόνοι τους, τελείως μόνοι τους, αυτή τη στιγμή σε ένα σπίτι, μπορεί να έχουν και ένα-δύο συμπτώματα. Τι λέμε σε αυτούς τους άνθρωπους που δεν έχουν βοήθεια, δεν έχουν συγγενείς, δεν έχουν φίλους, υπάρχουν και είμαστε μαζί τους. Και τι κάνουμε δηλαδή, αλλά και τι λέμε. Εδώ είναι μια κατάσταση που δυσκολεύει περισσότερο γιατί. Δεν υπάρχει και η δυνατότητα να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό, έτσι πρόσωπο με πρόσωπο. Εξυπηρετούμε όμως μέσα από λειτουργία Skype και μέσα από τηλεφωνικές γραμμές. Χρειάζεται, συστήνεται υπομονή αναγκαστικά. Το ίδιο όμως δεν θέλω να ξεχωρίσω και τους ηλικιωμένους που είναι μόνοι τους, αλλά και τα παιδιά, τα οποία τα Ελληνόπουλα, θα δούμε ότι θα ζοριστούν λίγο περισσότερο από τα παιδιά
των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Όλες οι χώρες θα νοσήσουν σε λίγο, χτυπήσω ξύλο, όλα τα παιδιά θα ταλαιπωρηθούν. Αλλά με ποια είναι η ταλαιπωρία? Γιατί έχουμε μάθει και κυκλοφορούμε έξω. Τα Ελληνόπουλα στατιστικά είναι παιδιά τα οποία κινούνται περισσότερο από τα παιδιά όλων των υπόλοιπων Ευρωπαίων, γιατί έχουν περισσότερες δραστηριότητες. Βέβαια, έχουν το σχολείο, έχουν δραστηριότητες εξωσχολικές, πολλές γλώσσες. Ναι, πάνε αγγλικά, πάνε γαλλικά, πάνε πιάνα, πάνε γυμναστικές, πάνε kickboxing, πάνε γυμναστήρια, πάνε. Οπότε. Α, και έχουν μάθει να είναι έξω. Έχουν μάθει να είναι σε διαρκή κίνηση και έξω και με πολύ κόσμο. Ναι. Αυτό ζορίζει λίγο την κατάσταση. Άμα του πεις κάτι σε 15 μέρες μέσα. Βέβαια. Αυτό ακριβώς. Το θέμα τώρα ποιο είναι? Ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις οικογένειες με όποιον τρόπο μπορούμε. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά με γραμμές υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν για αυτά τα θέματα. Εξηγούμε στους γονείς ότι χρειάζεται υπομονή, χρόνος με τα παιδιά τους. Ναι, στις διαδικτυακές πλατφόρμες είδαμε ότι ο Υπουργός, κυρία Κεραμέως, δεσμεύτηκε για εκπαίδευση. Εντάξει, μακριά. Υπάρχουν παραστάσεις οι οποίες πλέον είναι ψηφιακές και μπορούν να τις δουν μέσα από τον υπολογιστή. Σίγουρα βιντεοκλήσεις είναι η τεχνολογία στην υπηρεσία μας. Ωραία, και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που είναι τελειωσμόν τους έχουν. Ραδιόφωνο, τηλεόραση. Αν έχουν μια αισιοδοξία ότι αυτό θα περάσει και δεν θα πεθάνω εδώ μόνοι μου και δεν με βρει κανείς, θα το περάσουν πιο εύκολα. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι σε κρίσεις. Οι νεότεροι αυτό, δεν είναι. Δηλαδή, έχουν περάσει πολλά. Αν, ας πούμε, έχουν μια απελπίθηση ότι εντάξει, βέβαια, δεν θα είμαι 15 μέρες έτσι, αλλά εντάξει. Δεν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν περάσει πολύ περισσότερα πράγματα και πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Τους νέους λίγο να βοηθήσουμε. Ουσιαστικά η παγκόσμια κοινωνία βρίσκεται σε μία αναμέτρηση με έναν ιό. Ναι. Ένα ανεγκέφαλο, μονοκύτταρο οργανισμό, ο οποίος δεν πρέπει ποτέ να φανεί ανώτερος λειτουργικά από τον εγκέφαλο του πιο προηγμένου θηλαστικού που υπάρχει στη φύση. Ναι. Να επιστρατεύσουμε όλη μας τη λογική, όλες μας τις εγκεφαλικές δυνατότητες, να συνεργαστούμε και να τον νικήσουμε. Θα νικήσουμε. Πότε τώρα θα γίνει το πικ να ξεμπλέξουμε και από αυτήν την ιστορία? Διακοπές θα πάμε φέτο, γιατρέ μου, λέτε εσείς τι λέτε? Δεν έχω επιστημονικά δεδομένα να πω ναι. Θα πω μάλλον ναι, με πολύ επιφύλαξη. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η πορεία των πραγμάτων. Εκείνο που ξέρουμε είναι τι πρέπει να κάνουμε. Ναι. Νομίζω ότι αυτό γίνεται και να το βοηθήσουμε όλοι. Θα γίνει ακόμη ευχαριστούμε θερμότατα για την κουβέντα. Πάντως δεν θα το φανταζόμουν ποτέ ότι περιοριζόμασταν τόσο που θα παρακαλάγαμε τις κυβερνήσεις να μας κόψουν τις ατομικές ελευθερίες. Να μας κλείσουν στο σπίτι. Εντάξει, το κάνουμε μόνοι μας. Πώς αλλάζουν οι κοινωνίες και οι άνθρωποι. Μην το βλέπουμε έτσι. Θα το κάνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας. Τουλάχιστον να γίνουμε πιο υπεύθυνοι πολίτες. Να αυτό τώρα άγνωστες λέξεις που λέει και ο Αρκάς. Λοιπόν, πάμε.